σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς σηματοδοτεί για εσάς αυτή η μέρα. Τι σημαίνει και για την Ελλάδα συγκεκριμένα. Και για την Ελλάδα και για την κυβέρνηση και για τους πολίτες και για τους ειδικούς της απεξάρτησης. Δεν είναι καμία μέρα γιορτής, είναι μέρα δήλωσης όλων των εκκρεμωτήτων και όλων των υποσχέσεων που δεν έχουμε εκπληρώσει ακόμα και εκκρεμεί πολύ αυτό στο θέμα της απεξάρτησης. Δηλαδή δηλώνει η μέρα σημερινή τα πράγματα που έχουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και δεν πανηγυρίζουμε για τίποτα από αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ήδη θα πρέπει πάλι όλοι οι φορείς απεξάρτησης και οι πολιτικοί φορείς και η ιστορία της παρέμβασης στην απεξάρτηση τόσο χρόνων να συνειδητοποιεί και να δηλώνει και να ξέρει από ποια μεριά μιλάει. Από τη μεριά του ήδη πετυχημένου, του προβληματισμένου, του αποτυχημένου. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε κανένα πανηγύρι παρά μόνο κατάθεση των υποχρεώσεών μας. Η υποχρέωσή μας θεωρούμε είναι να αναχθεί και να επισημοποιηθεί το πρόβλημα της απεξάρτησης σαν κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο και όχι μόνο ιατρικό όπως πάει σιγά σιγά να θεσμοθετηθεί. Ήδη είναι γνωστό ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά χρόνια τώρα και επισήμως και από φέτος με την καινούργια δήλωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και η Ελλάδα πρημοδοτεί την υποκατάσταση. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι αδικεί σε τεράστιο βαθμό την αγωνία ενός εξαρτημένου, που ζητάει κατανόηση και όχι μόνο διαχείριση των ιατρικών του ή όποιων κοινωνικών του προβλημάτων. Σε αυτό το κομμάτι συμπλέουμε κι εμείς, προτείνοντας κυρίως την ψυχοθεραπεία σαν μέσο προσέγγισης και σαν μέσο αξιοπρεπούς προσέγγισης του προβλήματος που λέγεται απεξάρτηση. Πόσο έχετε τη συμπαράσταση της ελληνικής πολιτείας στους στόχους σας? Κοιτάξτε, είμαστε... Και ιδιαίτερα μάλιστα στη σημερινή εποχή της κρίσης της οικονομικής, του Ευρωπαϊκού Φόρου. Είμαστε δημόσιος φορέας και το διεκδικούμε μέχρι σε σχάτων να παραμείνουμε ένας δημόσιος φορέας. Από εκεί και πέρα, το θέμα της συμπαράστασης ή όχι είναι κάτι που το καταλαβαίνει και ο κάθε πολίτης, πόσο μπορεί να του συμπαρασταθεί η πολιτεία. Εκείνο που μπορούμε να δηλώσουμε είναι ότι και το 18 άνω, όπως και τα άλλα προγράμματα απεξάρτησης, φιλορροούν πλέον από προσωπικό, με πολύ χαμηλότερες αποδοχές, προσλήψεις δεν γίνονται, οι παροχές σε υλικοτεχνικές υποδομές γίνονται με το ζόρι και ελλιπέστατες, άρα δεν ξέρω κανείς αν μπορεί να το πει αυτό το κομμάτι συμπαράσταση, έτσι. Μέχρι σήμερα, ποιο ήταν το κοινωνικό έργο το 18 άνω? Κοιτάξτε, αυτό που στα 35 του χρόνια πιο σαφούς ανάγνωσης του προβλήματος της απεξάρτησης που χρονολογείται το 18 άνω σε αυτή την ιστορία, το πρώτο πράγμα που κατάφερε ήταν, επειδή αναπτύχθηκε μέσα στο άσυλο του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής, να καταφέρει να διαχωρίσει τον εξαρτημένο από τον καθαρά ψυχασθενή. Πριν από μας, αυτό ήταν τσουβαλιασμένο με κάποιο τρόπο, εξαρτημένος και ψυχασθενής, στον ίδιο τόπο, στην ίδια αντιμετώπιση. Αυτό το κατάφερε από το 1985 περίπου το 18 άνω, ίσως και λίγο νωρίτερα, να έχει δικό του τμήμα και να δώσει την ιδιαιτερότητα που χρειάζεται στην απεξάρτηση. Από εκεί και πέρα έχει καταφέρει να έχει 33 δομές ανεπτυγμένες όλο στο λεκανοπέδιο, να καλύπτει όλες τις νέες εξαρτήσεις πλέον από διατροφικές, ίντερνετ κτλ. Τμήματα εφήβων, γυναικών, μητέρων, παρέμβαση στις φυλακές, συν το θεσμοθετημένο κομμάτι των κλειστών προγραμμάτων που έχει την δική του ιστορία. Να ρωτήσω, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των εξαρτημένων ανθρώπων στην Ελλάδα? Αν ζητήσετε αριθμούς, το κομμάτι περιπλέκεται ιδιαιτέρως. Μόνο προσωπικά, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει επακριβώς τι και πώς, γιατί είναι και κάτι που κρύβεται ή βγαίνεται εξ συνεπαγωγής. Προσωπικά θεωρώ με την 35χρονη εμπειρία μου ότι ουσιαστικά αν βάλουμε το αλκοόλ, τις εξαρτήσεις
και τις οικογένειες, γιατί πίσω από έναν εξαρτημένο βρίσκονται τουλάχιστον άλλοι δύο που υποφέρουν. Οι γονείς, τουλάχιστον, για να μην πούμε και τίποτα άλλο, θεωρώ ότι μία στις πέντε οικογένειες έχει σαφέστατο πρόβλημα εξάρτησης στην Ελλάδα. Και βεβαίως ότι το πρόβλημα και με καινούργιες καταγραφές αυξάνεται. Η ζήτηση των ναρκωτικών αυξάνεται. Μπορεί να λέγεται ότι έχει μειωθεί κάπως η ζήτηση της ηρωίνης, αλλά αυξάνονται οι άλλες ουσίες ραγδαία. Και καινούργιες ουσίες όπως συνθετικά χασίς και τα λοιπά, τα οποία, όπως και το σίσα και τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν ακόμα απρόβλεπτες και ιατρικά συνέπειες, με αποτέλεσμα να αλλάζει και το προφίλ του εξαρτημένου σιγά σιγά στην Ελλάδα. Το 18 άνω, στο βαθμό που το πρόβλημα της εξάρτησης έχει μέσα πολιτικούς και κοινωνικούς συντελεστές, θα μας βρίσκει στην πρώτη γραμμή των πολιτικών και κοινωνικών διεκδικήσεων. Και στο βαθμό που η αξιοπρέπεια ενός πολίτη, ενός ψυχασθενή ή ενός εξαρτημένου ζητάει βαθύτερη κατανόηση του προβλήματός του, το 18 θα παραμένει πάντοτε υπερασπιστής και λειτουργός της πολυσυλλεκτικής ψυχοθεραπείας. Αυτό το κομμάτι, και σας ευχαριστούμε.